Τα επιχειρήματά τους υπέρ της παραμονής ή υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ενωμένη Ευρώπη αντιπαρέθεσαν οι θειασότες των δύο στρατοπέδων στο τελευταίο μεγάλο debate πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα στην Wembley Arena, παρουσία 6.000 ανθρώπων. Σε ρόλο πρωταγωνιστή στο debate που οργάνωσε το BBC, οι δήμαρχοι του Λονδίνου, ο πρώην Μπόρις Τζόνσον και ο νυν Σαντίκ Καν. Το σύνολο της πολιτικής μας για τη διαπραγμάτευση του εμπορίου έχει παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μόλις το 3,6% των αξιωματούχων προέρχεται από τη χώρα μας. Και δεν αποτελεί έκπληξη ότι υπάρχει οργή, επειδή δεν υπάρχουν ελεύθερες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, την Ινδία και με όλες τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπόρις, γνωρίζεις καλύτερα, διότι μιλώ με τις επιχειρήσεις σε όλη την πόλη καθημερινά, ότι μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας στο Λονδίνο εξαρτώνται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνομιλώ με τις επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 60% των μεγαλύτερων εταιριών, όπως η Sony, οι ασφάλειες AIG και Bloomberg, που έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα μάντεψε πού, εδώ στο Λονδίνο. Οι μισές εξαγωγές μας κατευθύνονται στην Ευρώπη. Μπόρις, γιατί ξαφνικά έχεις αλλάξει γνώμη? Μπροστά από την πρωθυπουργική κατοικία στον αριθμό 10 της Downing Street, ο David Cameron έκανε την ίστατη προσπάθεια για να επικρατήσει η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το θέσω όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, η οικονομική μας ασφάλεια προέχει. Είναι ισχυρότερη αν παραμείνουμε. Αν φύγουμε, τη θέτουμε σε κίνδυνο. Κίνδυνος για τις θέσεις εργασίας, για τις οικογένειες, για το μέλλον των παιδιών μας και δεν υπάρχει επιστροφή. Ο Νάιτζελ Φάραντ συνέχισε την περιοδία του με το περίφημο λεωφορείο της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι παρά τη μεταστροφή που εμφανίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εκείνος εξακολουθεί να είναι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.